Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μερικά κραγιόν που μου αρέσουν πάρα πολύ για φέτος το καλοκαίρι. Επειδή δεν ξέρω ο φωτισμός θα τα δείξει καλά, θα βάλω κάτω στην περιγραφή τη μάρκα και τον αριθμό για να πάτε να τα δείτε στο Χόντο ή οπουδήποτε τα πουλάνε. Θα σας δείξω τρία κραγιόν από Dior, ένα κραγιόν από MAC και ένα κραγιόν από Golden Rose. Και ένα κραγιόν από τη Flormar. Ψέματα. Ένα κραγιόν από τη Flormar, ένα κραγιόν από τη L'Oréal. Τα βάζω εδώ στη σειρά τώρα. Τα ταιριάζουν. Σε όλο να βρω και το κραγιόν από τη Flormar για να σας το δείξω. Γιατί το έχω εδώ πέρα χύμα και τσουβαλάτα. Να το βρήκα. Και είναι κραγιόν που έχω φορέσει φέτος το καλοκαίρι. Και ένα κραγιόν που έχει σε Λοράν θα δείξω. Που επίσης έχω φορέσει φέτος το καλοκαίρι. Να μην το ξεχάσουμε. Γιατί είναι και αυτό πολύ φορεμένο. Και είναι, δηλαδή έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κραγιόν να σας δείξω. Και από εκεί και πέρα εσείς, αν θέλετε, πάτε δείτε τα και πείτε μου την άποψή σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πιο φθηνό που είναι το Golden Rose και κάνει γύρω στα λογικά 2 με 3 ευρώ. Είναι έτσι η συσκευασία του. Το χρώμα είναι το 67 και είναι ένα καθαρό, κρεμμόδες, πορτοκαλί κραγιόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι άκρος καλοκαιρινό, έχει πάρα πολύ καλή υφή και για τη τιμή του είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Συνεχίζω με το κραγιόν Long Wearing Lipstick της Flormar, είναι αυτό εδώ. Είναι ο αριθμός L14, θα τα γράψω όλα κάτω βέβαια. Το κραγιόν αυτό είναι μακράς διαρκείας, είναι ένα χρώμα πορτοκαλί κοραλί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ έντονο και μπορείτε να το αγοράσετε online από το site της Flormar. Νομίζω κάνει 4,5 ευρώ. Είμαι επίσης ικανοποιημένη με αυτή την αγορά μου. Στο site επάνω δεν φαίνονται τα χρώματα. Παρ' όλα αυτά, εάν σας αρέσουν τα ανοιχτά κοραλί πορτοκαλί, θα σας κάνω εδώ. Θα σας κάνω και στο προηγούμενο και σε αυτό ένα swatch να το δείτε στο χέρι μου, αν τυχόν δεν φαίνεται. Λοιπόν, το Golden Rose. Θα κάνω εδώ swatch. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Και το Flormar, το Long Wearing, το κάνω ακριβώς από κάτω swatch, είναι αυτό εδώ. Συνεχίζω με το κραγιόν της L'Oréal. Είναι από τη σειρά Caress, το 301, το Dating Coral. Αυτά τα κραγιόν είναι περισσότερο σαν lip balms. Δεν έχουν πάρα πολύ καλή χρωματική απόδοση, αλλά είναι πάρα πολύ απαλά στα χείλη και βοηθάει πάρα πολύ να τα βάλετε χωρίς καθρέφτη και είναι ενυδατικά. Η χρωματική του απόδοση είναι αυτήν εδώ. Όπως βλέπετε είναι σχεδόν διάφορο. Το χέρι μου τρέμει, συγγνώμη, σας έχω πει, έχω πει αρκετούς καφέδες σήμερα. Αν θέλετε, πείτε μου, επειδή θα βάλω αυτό το βιντεάκι στο blog μου, εάν θέλετε, να σας τα κάνω swatch σε ένα άσπρο χαρτί και να γράψω ποιο είναι το καθένα και να σας βάλω τις φωτογραφίες έξτρα στο blog που θα κάνω. Εάν σας ενδιαφέρει, πείτε μου και εγώ, μεταφέροντας αυτό το βίντεο στο blog μου, θα βάλω και τη φωτογραφία για να δείτε καλύτερα τα χρώματα. Συνεχίζουμε με το κραγιόν της MAC, είναι από την σειρά Sheen Supreme και είναι το lipstick Full Speed. Είναι ένα κλασικό κοραλί χρώμα, κοραλό πορτοκαλί και αυτό του καλοκαιριού. Τα περισσότερα κραγιόν που θα δείξω είναι σε αυτή τη χρωματική κατηγορία, δεν φοράω πάρα πολύ ροζ και ειδικά το καλοκαίρι. Το swatch είναι αυτό εδώ. Τα MAC έχουν την κλασική τιμή που έχουν τα MAC, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το καλό με αυτό το κραγιόν είναι ότι είναι πάρα πολύ έντονο, είναι πάρα πολύ κρεμμόδες το χρώμα του. Αν όμως έχετε σκασίματα στα χείλια σας, αυτό το κραγιόν θα τα κάνει να φαίνονται πιο έντονα. Δηλαδή για να το βάλετε αυτό κάποια νύχτα, γιατί περισσότερο είναι χρώμα για νύχτα, είναι πάρα πολύ έντονο όπως βλέπετε. Θα πρέπει να τα χείλια σας να είναι καλά από άποψη υφής. Συνεχίζουμε και πάμε στα επόμενα 4 κραγιόν, που είναι 4 ακριβά κραγιόν. Και είναι τα κραγιόν από το Yves Saint Laurent,
είναι αυτά εδώ τα κραγιόν, τα οποία είναι πραγματικά, είναι τα Rouge Volupt, είναι το νούμερο 30. Τα κραγιόν αυτά κάνουν 34 ευρώ νομίζω, όμως αξίζουν τα λεφτά τους πραγματικά, γιατί και η συσκευασία τους είναι πανέμορφη και ακριβή. Έχουν μια απίστευτη μυρωδιά, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά χρώματα. Αυτό είναι ένα χρώμα σωμών ανοιχτό, θα το περιέγραφα. Είναι κάπως ανοιχτό χρώμα, δηλαδή σε εσάς που φοράτε έντονο κραγιόν, είναι κάπως πιο nude έρχονται στα χείλη αυτό. Έχει πραγματικά εκπληκτική υφή. Εκπληκτική όμως υφή. Δηλαδή είναι σαν βελούδο γλιστράει επάνω στα χείλη. Και αυτό μπορεί να δείξει κάποιες... πώς να το πω, κάποια σκασίματα που έχετε φαίνονται με αυτό το κραγιόν, αλλά μπορείτε με το δάχτυλό σας να το στρώσετε ή με ένα, είναι γενικά δηλαδή σαν κραγιόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πάρα πολύ ενδυτικό και δείχνει πάρα πάρα πολύ ωραία στα χείλια. Δηλαδή εγώ με αυτό το κραγιόν, με αυτή τη σειρά από αυτά τα κραγιόν είμαι ερωτευμένη, πραγματικά τα λατρεύω. Και περνάμε τώρα στα κραγιόν της Dior. Έχω τρία κραγιόν Dior να σας δείξω. Πρώτα απ' όλα σας δείξω το Dior Addict Lip Color, το νούμερο 439, Coral Dandelle, Coral Lace. Δηλαδή, δαντέλα κοραλένια. Και είναι αυτό το χρώμα εδώ. Είναι ένα κοραλί, όμως είναι ένα σκούρο κοραλί. Ένα δηλαδή χρώμα που μπορείς να το πεις καφέ κοραλί. Και είναι αρκετά ευκολοφόρετο. Έχει πάρα πολύ μαλακή υφή. Είναι σχεδόν βελούδινη υφή του. Κάθεται πάρα πολύ ωραία πάνω στα χείλια. Η συσκευασία του Dior είναι η κλασική πολύ ωραία συσκευασία Dior. Και εδώ βλέπετε το swatch, το χρώμα. Περνάμε τέλος στα δύο τελευταία κραγιόν που είναι από τη σειρά Addict Dior. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι το Dior Addict Lipstick, το 322, που είναι το Beige Perfection. Και είναι ένα κραγιόν στα beige χρώματα, στο χρώμα των θειών, λίγο πολύ. Αυτά τα κραγιόν είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ μαλακά, κάθονται πάρα πολύ ωραία στα χείλη, είναι πάρα πολύ ενδυτικά. Γενικά για τα αυτά τα κραγιόν του Dior δεν έχω βρει σχεδόν κανένα μειονέκτημα. Βλέπετε το swatch, είναι το τρίτο στη σειρά. Έρχεται πιο ροζουλί και είναι πολύ νερουλό, δηλαδή αν το δείτε, έχει μέσα αυτό το κραγιόν, είναι και σαν gloss, γυαλίζει. Ξέρω, άμα κάνω το χέρι μου έτσι, αν βλέπετε, γυαλίζει στο φως του ήλιου, όπως γυαλίζει και αυτό εδώ το τελευταίο, το MAC, το Sin Supreme. Έχει δηλαδή μια γυαλάδα και αυτό. Και περνάμε στο τελευταίο που είναι Dior Addict, είναι από την High Shine σειρά. Είναι το 352, είναι το Corail Accessoire Champagne Blush, ναι. Champagne Blush, ναι. Είπαμε είναι το 352 και το χρώμα του είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πολύ ωραίο κοραλί. Ένα πολύ ωραίο κοραλί, εύκολο φόρετο. Πηγαίνει με όλα τα μακιγιάζ, θα σας κάνω εδώ το swatch να δείτε. Έχει μέσα χρυσό σήμερα, αλλά ελάχιστο, ίσα ίσα δηλαδή, για να κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο ζουμερά και πιο λαμπερά. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε. Και γενικώς, τώρα να σας δείξω, αυτά εδώ είναι τα swatch από τα κραγιόν που σας έδειξα. Αυτά τα κραγιόν χρησιμοποιώ φέτος το καλοκαίρι. Βλέπω το χέρι μου να πηγαίνει συνήθως σε αυτά τα κραγιόν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Μπορώ να πω ότι σίγουρα με τα Dior και τα Yves Saint Laurent μπορεί να πληρώνεις παραπάνω, αλλά έχει διαφορά σαν κραγιόν. Από την άλλη, δεν θα απέριπτα σε καμία περίπτωση αυτά εδώ τα τρία. Οικονομικές λύσεις, το Flormar με 4,5, αυτό που θα πρέπει να βγαίνει γύρω στα 11 και αυτό που είναι με 2,5 ευρώ, που και αυτά δίνουν ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό χρώμα. Δηλαδή, εάν δεν μπορείτε να πάρετε πολλά κραγιόν και αν δεν σας αρέσει να αγοράζετε πολλά κραγιόν και δεν θέλετε να ξοδέψετε λεφτά για MAC ή για Yves Saint Laurent ή για Dior, υπάρχουν και φθηνές λύσεις. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι διαλέγοντας ένα κραγιόν, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι να μας ταιριάζει το χρώμα περισσότερο και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με αυτό.
Και προτιμότερο να έχουμε ένα χρώμα που να μας ταιριάζει και να μας βολεύει και να είναι ακριβό. Όπως π.χ. αυτό εδώ το κραγιόν που ό,τι και να γίνει θα το τελειώσω, γιατί είναι τόσο ευκολοφόρητο και τόσο ωραία η αίσθηση όταν το φοράς, που δεν πρόκειται να το αφήσω ήδη. Εγώ που σπάνια τελειώνω κραγιόν, δηλαδή συνήθως το κραγιόν όλα είναι απείραχτα, είναι το μόνο που άμα δείτε, το έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο από όλα τα άλλα. Δηλαδή, αυτό είναι τέρμα. Ενώ έχω, δηλαδή το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό, όπως επίσης και αυτό το Yves Saint Laurent, που εντάξει, από τη μία λυπάμαι να το χρησιμοποιήσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά από την άλλη βλέπω το χέρι μου ότι πηγαίνει συνέχεια σε αυτό. Ενώ παρόλο που αυτό το Golden Rose είναι πολύ ωραίο κραγιόν και δεν έχω κανένα λόγο να μην μου αρέσει, επειδή είναι λίγο έντονο το πορτοκαλί το χρώμα και είναι περισσότερο για μένα βραδινό, το βρισκό ότι το φοράω λιγότερες φορές. Βέβαια, εγώ έχω και ένα πάθος με τα κραγιόν, δηλαδή δεν τα βλέπω μόνο ως εργαλεία για να κάνουν τα χείλη μου πιο όμορφα ή εμένα πιο όμορφη. Εμένα τα κραγιόν μου αρέσουν όπως μου άρεσαν οι μπογιές, οι ξυλομπογιές, τα χρώματα μικρή. Δηλαδή για μένα το κραγιόν έχει και αισθητική αξία. Δηλαδή για μένα το βλέπω και σαν κόσμημα να το πω, σαν κομμάτι συλλογής να το πω. Οπότε όλα εξαρτώνται. Τέλος πάντων, αρκετά με την προλογία μου, αυτά ήταν τα κραγιονάκια. Εάν θέλετε να δείτε swatch σε άσπρο χαρτί ή σε άσπρο background και να δείτε φωτογραφίες από το κάθε ένα, πείτε μου να βάλω στο blog μου και φωτογραφίες και το κειμενάκι που θα ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια! Γεια σας! Γεια σας και καλώς ήρθατε. Το γόνατο.